Συγχαρητήρια στον ΠΑΟΚ και στο κόουτς Μακόπουλο. Εμείς ζήσαμε δύο πρόσωπα. Ένα στο πρώτο ημίχρονο, στο οποίο ήμασταν αρκετά καλοί, αλλά πάλι αυτό που θέλουμε και θα επιδιώξουμε και επιδιώκουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, το αμυντικό κομμάτι, εγώ πάλι δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένο, γιατί ο ΠΑΟΚ σκόραρε 41 πόντους, ενώ εμείς είχαμε πολύ καλό ρυθμό. Και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν κάτι που περίμενα από τον coach, ότι να παίξει κάτι το οποίο να μπερδέψει τον αντίπαλο. Είπαμε ότι να είμαστε υπομονετικοί, να παίξουμε παιχνίδια τα οποία να έχουν τουλάχιστον 4-5 πάσες, αλλά κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Συν φυσικά ότι κάποια ελεύθερα σουτ ή ακόμα και λέει αν δεν μπήκαν. Δεν θα μείνω στο παιχνίδι και όσον αφορά τη διαφορά. Το μέλημα της Καβάλας και κάθε ομάδος είναι να μπορεί να αποτυπώνει τα λάθη της, να καταλαβαίνει από πού ξεκινά και πού πηγαίνει και να βελτιώνει. Αν το καταφέρουμε αυτό να το αλλάξουμε στην ομάδα, έχουμε μέλλον. Αν όχι, και ευελπιστούμε πάντα στην καλή μέρα του ενός ή του άλλου, θα συμβεί ακριβώς το αντίθετο. Τέλος, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο, γιατί στάθηκε κοντά μας. Και πάμε να κάνουμε ένα παιχνίδι καλό τώρα στην Balkan Philly. Ευχαριστώ. Κάποια ερώτηση υπάρχει στο Σκοϊβέρογλου και μετά και ο Σμάου. Είπατε ότι περιμένατε από την πλευρά του ΠΑΟΚ να σας ευνηδιάσει με κάτι στο δεύτερο ημίχρονο. Πέρα από το ότι η άμυνα ζώνης έγιναν κάποια ελεύθερα σουτ, δεν μπήκαν, αλλά είδαμε και κάποιους παίκτες να εκβιάζουν κάποιες προσπάθειες. Ήταν από το την παρορμητικότητα, από το γεγονός ότι ένιωθαν καλά στο πρώτο ημίχρονο. Ο Μανολόπουλος, για παράδειγμα, στο πρώτο ημίχρονο έβαλε κάποια σουτ, στο δεύτερο συνέχισε να εκβιάζει κάποιες προσπάθειες, όπως ο Γκράντι που δεν... Βασικά, μην προσωπιούμε την κατάσταση. Ήταν ο ρυθμός της ομάδος. Δεν είχαμε το στόχο να δουλέψουμε, δεν είχαμε το χρόνο να δουλέψουμε τόσο πολύ και πάνω σε επίθεση ζώνης. Και τώρα, εντάξει, είναι κάτι τεχνικό. Επιτεθήκαμε παιχνίδια one-to-one απέναντι στη ζώνη, όπου θεωρώ ότι έχουμε πολύ καλούς παίκτες οι οποίοι μπορούν να βρουν τα κενά και να επιτεθούμε και να σουτάρουμε. Αυτό πράγμα δεν συνέβη. Σουτάραμε σε πρώτο χρόνο. Κάποια σου δεν μπήκανε, κάποια ήταν εκβιαστικά και αυτό με την νοοτροπία που υπάρχει ότι χαλάμε την ψυχολογία μας, αυτό μας χάλασε και μπροστά και πίσω. Θέλω να δώσω, να πάρω την ευκαιρία από την ερώτησή σας ότι η ομάδα θα ήταν μέσα στο παιχνίδι, ακόμα και αν έκανε τα σουτ, άμα συνέχιζε να παίζει άμυνα. Εμείς, όπως συνέβη τον ΠΑΟΚ στο πρώτο επίχρονο, συνέβη μας στο δεύτερο. Φάγαμε 50 πόντους, εμείς στο δεύτερο επίχρονο. Κύριος Μαύρος, πόσο εφικτό είναι να βρει ομάδα άμυνας και η ομάδα ρυθμό στο δεύτερο επίχρονο με τις συχνές αλλαγές? Πώς μπορεί να βρει ένας παίκτης ρυθμό όταν μπαίνει και βγαίνει στην έκθεση? Ναι, αυτό είναι τακτικό θέμα. Okay. Αν προσέξατε, έγιναν ορισμένες αλλαγές. Μόνο και μόνο για να δώσουμε αλλαγές, για να δώσουμε έμφαση άλλο παίκτη στην άμυνα και άλλο παίκτη στην επίθεση. Αυτό είναι μια τακτική η οποία είναι προπονητική τακτική και πιστεύω ότι πρέπει να καλλιεργηθεί στην Καβάλα και θα αποδώσει. Κάποια άλλη ερώτηση υπάρχει? Πάμε τώρα. Ευχαριστώ σας. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια. Για τις συγκέντρωση που είχαμε τουλάχιστον στο παιχνίδι και για το ότι κρύβασαν και γύρισαν με παιχνίδι το μήνυμα που ήταν από την Ιταλία και τις γράψεις τους. Θέλω να ευχαριστώ τους φιλάθλους για τη συμπαράσταση αυτό το διάρκειο παιχνίδι, ακόμη και όταν η ομάδα πήγαινε καλά. Αυτοί εκεί παρόταν τους παίκτες για αποτελέσματα τόσο κουράγιο και έτσι έγινε το παιχνίδι. Και συνεχίζεται τα μέγιστα, ώστε όταν φτάσαμε στο σκορ, η ομάδα να βλέπει τους τρόπους για εύκολα καλάθη κάτω καλάθη και να αναξύνει σε αυτό το δύσκολο παιχνίδι.
ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι για πολλούς λόγους. Ένας λόγος ήταν ότι δεν μπορούσαμε να κάνουμε δεμασίες. Προσταλάμε τα παιδί μου και έφυγαν τραγουδιστές, δεν μπορούσαμε να πούμε στο δική του. Έχω τον Χαραμανδίδη, ο οποίος προσπαθούμε σιγά σιγά να τον εντάξουμε. Έχω τον Λάζαρο που πάνω, που νομίζω είναι καλή προπόνηση την εβδομάδα. Και πάντα είμαστε στον αέρα, αν μπορούσε να φτιάξει όχι. Και σήμερα είναι και άλλο παίκτη από τον Ιώνα, ο Καλές έχει το πρόβλημα, οι οποίοι δημιουργούν προβλήματα στις προπονήσεις. Από εκεί πέρα εμείς συνεχίσαμε δύο διαφορετικά πρόσωπα. Δεν μπορούσαμε να παίξουμε την άκρη που θέλουμε πάνω στην διάρκεια του καλούδι μας. Γιατί ο μέρος παίχτης στο τι καιρό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Συν τα λάθη που κάναμε ψυχικά, δώσαμε πολλές φορές του πάρους σε πάρους χωρίς λόγο και χάσαμε ένα γυάλ και αποτέλεσμα να κάνουμε fast break και να πάμε μια διαφορά. Με διάρκεια των ελεκτρών μέρων. Και είναι πόντους και στο δεύτερο ρυθμό 19. Δεν πρέπει να κρατήσουμε το ίδιο σε όλο τον αγώνα να έχουμε το δεύτερο ρυθμό. Πάντως και πάλι δώσει τα πίσω στους ρυθμούς γιατί η προσπάθεια που έκανα ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ευχαριστώ. Συγγνώμη, ήθελα να πω έτσι. Θέλω να τα συγκαταβάλω ότι έχουν καλή επιτυχία στους αγώνες και στον κόλτς. Το οποίο σήμερα σιγά σιγά το μάθανε οι παίχτες. Και πιστεύω ότι θα βάλουμε το τρόπο γιατί έχει καλή ομάδα, καλούς παίχτες. Δηλαδή έχει χάσει μια επιθυμία του καλύτερη στιγμή στον πόντο και πιστεύω ότι χρειάζεται μια νίκη για να πάρει το πάνω σε αυτήν την ομάδα. Κάποια ερώτηση. Ερωτήσεις υπάρχουν. Ευχαριστούμε. We had a very good start, as we wanted, but as we can see, the third quarter was crucial for us. We did very bad, as offensively and defensively especially. How about it? They changed the defense. We didn't react very well on that, so we didn't get, didn't find a way to land. So that football. Εμείς ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά και δυνατά, έτσι όπως είχαμε δει στο πρώτο ημίχρονο. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως ήμασταν τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά κακοί, ώστε δεν δώσαμε δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να πάρει τη διαφορά και στο τέλος φυσικά να κερδίσει και το παιχνίδι. Κάποια ερώτηση υπάρχει. Το μάτς σήμερα ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό. 3 δεκάλεπτα ήταν κοντά στο σκορ. Πιστεύω ότι δηλαδή απολαύσαν πάρα πολύ όμορφο θέαμα. Ανοιχτό παιχνίδι με χτυπιασμούς, με κακώματα, με πολύ εντυπωσιακές φάσεις, κοψίματα πάνω στο στεφάνι. Ήταν όμορφο το μάτς πραγματικό και είναι γιατί του σπουδάσει όμορφο. Κάποια ερώτηση υπάρχει. Ναι, τι άλλαξε ο Μπόξ ως εμένα. Δεν άλλαξε κάτι σημαντικό. Αλλάξαμε απλώς την άμυνα. Παίξαμε πάρα πολύ καλή άμυνα στο ένας της ένας και καλύψαμε το pick and roll στο high post. Στην κορυφή. Κάτι το οποίο ήταν το δυνατό σημείο της καβάδας και εκεί, από αυτό το κυρό κρατιόταν στο πρώτο μήκο με καβάδα. Μπορέσαμε το σταματήσαμε και έτσι αλλάξαμε και τη ροή του παιχνιδιού. Κάποια άλλη ερώτηση. Λέει κάτι για την ίδια για τη συνέχεια ενώ ο καιρό να κερδίσει το Σέντρα, κέρδισε, έπαιξε καλά, κέρδισε τη μεγάλη διαφορά. Τι λέει για εσάς εσύ στον αγώνα σας. Πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο για την ψυχολογία μας. Είναι η πρώτη μας νίκη εκτός έδρας. Θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε στο ίδιο ρυθμό και είμαι σίγουρος ότι δεν θα είναι τελευταία νίκη εκτός έδρας. Εγώ θα ρωτήσω πάλι για την άμυνα. Άλλαξε το στο μήνο. Το θέμα είναι γιατί ξεκινάει στο πρώτο μήνο έτσι και σε άλλα παιχνίδια. Δεν ήταν το μόνο.
Εντάξει, πολλές φορές άμα παίξεις μια άμυνα που είναι το δυνατό σου χαρτί από το πρώτο λεπτό, υπάρχει πιθανότητα να προσαρμοστεί η επίθεση. Γι' αυτό είναι και πολύ βασικό το timing το που θα εφαρμοστεί την άμυνα. Πιστεύω το timing ήταν το κατάλληλο και έτσι η Καβάλα δεν πρόλαβε ούτε αυτός να προσαρμοστεί, δεν πρόλαβε καν να καταλάβει το τι άμυνα παίζουμε, ποιες ήταν οι αλλαγές και σίγουρα ήταν το σημείο που άλλαξε τη ροή του παιχνιδιού. Κάτι άλλο υπάρχει?